Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Κυριαρχεί στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα Μικρασιατικά παράλια. Αναδύεται μέσα από το χρόνο, με μια εντυπωσιακή συμμαχία της φυσικής της ομορφιάς, της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης και της μυθικής της καταγωγής. Η Λέσβος έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά, την αυθεντικότητα κυρίως, είναι η αυθεντική Ελλάδα. Έχει μια καταπληκτική φύση, έχει πολυμορφία η φύση της Λέσβου, και γι' αυτό όλο το νησί έχει χαρακτηριστεί γεωπάρκο από την UNESCO και είναι προστατευόμενο. Οι οικισμοί του είναι μοναδικής αρχιτεκτονικής και τα χαρακτηριστικά τους είναι λίγο ιδιαίτερα και δεν μοιάζουν με των υπόλοιπων ελληνικών νησιών. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι λόγω των μοναστηριών που υπάρχουν, τα οποία κουβαλάνε μεγάλη ιστορία πίσω τους. Έτσι λοιπόν, για τον κάθε επισκέπτη, νομίζω ότι το νησί αποτελεί ένα πολύ καλό προορισμό για να περάσει εξαιρετικά τις διακοπές του. Στη Δυτική Λέσβο, απολιθωμένη κορμή, διάσπαρτη σε μια έκταση 150.000 στρεμάτων, συγκροτούν το φημισμένο απολιθωμένο δάσος. Ένα από τα σημαντικότερα σε παγκόσμια κλίμακα μνημεία της φυσικής μας κληρονομιάς. Το απολιθωμένο δάσος αποτελεί μια αποτύπωση της στιγμής των ηφαιστειακών εκρήξεων πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Οι συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν μοναδικά απολιθώματα, τα οποία συνιστούν αρχεία της ιστορίας της Γης, αλλά και δείκτες για τις κλιματικές συνθήκες του Αιγαίου. Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου δημιουργήθηκε εξαιτίας της δράσης των ηφαιστείων, τα οποία έδρασαν εδώ πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Από τα ηφαίστεια αυτά βγήκε πυροκλαστικό υλικό και ηφαιστειακή τέφρα, η οποία σκέπασε το δάσος αυτό και το απομόνωσε από τις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι του έδωσε το χρόνο που χρειάζεται για να απολιθωθεί. Αμέσως μετά διείζησαν μέσα στους κορμούς η υδροξίδια του πυρητίου, τα οποία άλλαξαν σιγά σιγά μόριο προς μόριο τη σύσταση του ξύλου από άνθρακα σε πυρίτιο. Και γι' αυτό το λόγο έχασαν μεν τη ζωή τους τα δέντρα, αλλά απέκτησαν την αιωνιότητα. Πότε αναγνωρίστηκε το απολιθωμένο δάσος της Μυτιλίνης από την UNESCO ως γεωπάρκο? Χαρακτηρίστηκε ως γεωπάρκο το έτος 2000. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και από εδώ ουσιαστικά ξεκίνησε το κίνημα των γεωπάρκων. Το 2012 επεκτάθηκε το γεωπάρκο της Λέσβου σε όλο το νησί της Λέσβου, οπότε από το 2012 και έπειτα το σύνολο του νησιού είναι γεωπάρκο. Μάλιστα, το γεωπάρκο της Λέσβου, όπως όλα τα γεωπάρκα, επαναξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2016 από δύο αξιολογητές, ο ένας ερχόμενος από τη Γαλλία και ο άλλος από την Ιαπωνία, οι οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι και πραγματικά είναι μια εικόνα την οποία θα περάσουν και αυτοί προς την UNESCO. Αυτό που κάνει το απολιθωμένο δάσος Λέσβου ξεχωριστό είναι η πυκνότητα των όρθιων, των ιστάμενων, όπως λέμε, απολιθωμένων κορμών, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση στην οποία ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια τα δέντρα αυτά. Εντυπωσιακό επίσης είναι
το γεγονός ότι έχουν απολυθωθεί όλα τα μέρη των δέντρων, δηλαδή οι κορμοί, τα κλαδιά, τα φύλλα, οι καρποί, ακόμα και τα σπέρματα των δέντρων και τα ριζικά του συστήματα. Ένα εντυπωσιακό πολύθωμα είναι και το πολύθωμα που βλέπουμε. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες? Πρόκειται για ένα εντυπωσιακότατο, όρθιο απολυθωμένο κορμό σεκόγιας. Το ύψος του είναι 7,02 μέτρα και περίμετρος το 8,58. Αυτές οι διαστάσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κορμός όταν ζούσε πρέπει να είχε ένα ύψος της τάξης των 95 με 100 δέντρων. Πρόκειται για δέντρα τα οποία έχουν εξαφανιστεί σήμερα από το χώρο της Ελλάδας, ακόμα και από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, μια που ζουν μόνο σήμερα στο Όρεγκον και στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα εντυπωσιακά δέντρα ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια όμως εδώ στη Λέσβο και πραγματικά σκέπαζαν τον ουρανό της Λέσβου με το εντυπωσιακότατο μέγεθός τους. Οι τρεις διαφορετικές αποχρώσεις που διακρίνουμε, πού οφείλονται? Οι αποχρώσεις των δέντρων οφείλονται στα διάφορα οξύδια τα οποία συνόδευαν τα υλικά τα οποία απολύθωσαν τους συγκεκριμένους κορμούς. Έτσι, για παράδειγμα, το κίτρινο πράσινο χρώμα οφείλεται σε οξύδια του χαλκού, το κόκκινο χρώμα σε οξύδια του σιδήρου, το μαύρο χρώμα σε οξύδια του μαγκανίου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως τα παιχνίδια της φύσης και των χρωμάτων δημιουργούν μια μοναδική παλέτα η οποία αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα απολυθωμένα δέντρα. Στο μανταμάδο της Λέσβου βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα, η Ιερά Μονή του Ταξιάρχη. Η ίδρυση του μοναστηριού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο Ταξιάρχης είναι ο προστάτης Άγιος της περιοχής, αλλά και όλης της Λέσβου. Είναι ο αρχιστράτηγος του Θεού. Προστατεύει το ανθρώπινο γένος και χαρίζει ελπίδα στους πιστούς. Η θαυμαστή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ είναι μοναδική στο χριστιανικό κόσμο γιατί είναι ανάγλυφη. Πολλές εκατοντάδες χρόνια έχουν περάσει από τη δημιουργία της, όμως η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, μακριά από τη φθορά του χρόνου. Είναι μοναδική καταρχήν στην ιστόρισή της. Είναι ιστοριμένη με χώμα και αίμα μαρτύρων μοναχών που εσφαγιάστησαν από τους Αρακίνους. Δεν γνωρίζουμε ποιον αιώνα, αλλά θα πρέπει να είναι από τον 8ο έως τον 10ο αιώνα που ήκμασαν οι Σαρακινοί πειρατές στη Μεσόγειο με βάση τον χάνδακα της Κρήτης, τον Ιν Ηράκλειο. Λαϊλατούσαν όλο το Μεσόγειο και ιδιαίτερα τα βορειοανατολικά παράλια της Πικράς Ασίας και τα νησιά, γιατί ήταν πλούσια και στην παραγωγή κρασί και λάδι, αλλά και στο εμπόριο, γιατί ήταν κοντά η πόλη. Το μοναστήρι, που πρέπει να είναι πριν από τον 8ο αιώνα κτισμένο, οι μοναχοί του σφαγιάστηκαν την περίοδο 8ο αιώνα με 10ο αιώνα. Η εικόνα αυτή από τις πιο παλιές εικόνες βυζαντινές, αλλά ανάγλυφη, δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι ένα ιδίωμα των καθολικών, των δυτικών. Αυτή
Αυτή όμως επικράτησε με την αξία της, θα λέγαμε εμείς. Ο δε Γαβριήλ, Μητροπολίτης Μυθύμνης, το 1618, γράφοντας ένα ιστορικό για την Λέσβο, φτάνοντας στο Μανταμάδο, λέει τα εξής. Υπάρχει, λέει, στο μοναστήρι αυτό η εικόνα του ταξιάρχη και δεν τολμούν οι Τούρκοι να ακουμπήσουν καν τον περίβολο του ναού, γιατί καθημερινώς κάνει θαύματα. Είναι μοναδική στην χάρη. Έρχονται πολλοί και την βλέπουν παρέα και προσκυνάνε. Από τους 10-15 που είναι η παρέα, ο καθένας την βλέπει διαφορετικά. Άλλος την βλέπει χαρούμενη, άλλος λυπημένη, άλλος αγριοπή, άλλος μαύρη, άλλος έγχρωμη, άλλος φωτεινή, άλλος σκοτεινή. Είναι πώς δέχεται τον κάθε προσκυνητή και πόσο καθαρός είναι ο καθένας μπροστά στην εικόνα. Είναι πολλές φορές που έρχονται και λένε «Δεν με δέχτηκε η εικόνα να προσκυνήσω ο ταξιάρχης». Και λέμε «Κάτι σε βαραίνει». Υποσχέσου μπροστά στην εικόνα ότι θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου σύντομα μόλις πας στον τόπο σου. Ζήτησε τη συγχώρεση από τον Αρχάγγελο και θα δούμε. Και πραγματικά έρχονται και λένε «Ναι, αμέσως άλλαξε όψη ο Αρχάγγελος». Αρκεί αυτά που λέμε, τα λέμε την καρδιά μας αληθινά και όχι υποκριτικά. Αυτή λοιπόν η εικόνα έχει την ιστορία της τα χρόνια εκείνα σε μια σφαγή των μοναχών. Οι Στρακινοί έκαναν το εξής τέχνασμα. Όταν έφτανε ο Δεκέμβρης, ο Νοέμβρης, άφηναν εδώ ένα-δυο σαρακινούς πειρατές σαν πραγματευτάδες, έχοντας μαζί τους κλοπημαία από άλλα μέρη, να μην είναι γνωστά του νησιού, γυρίζανε τα χωριά, τα παράλια χωριά, και όπου έβλεπαν ότι υπάρχει πλούτος, όταν επέστρεφαν τα καράβια από την Κρήτη, ανάλογα τι δύναμη χρειάζονταν, έπαιρναν αυτοί 5-10, ανάλογα τι, αν είναι χωριό πιο πολλούς, αν είναι μοναχικά πιο λίγους, και τους οδηγούσαν εκεί που είχαν επισημάνει και γινότανε οι ληστείες. Έτσι λοιπόν πήρανε αρκετούς και ήρθανε εδώ στο μοναστήρι, επειδή όταν είχαν μείνει το χειμώνα φιλοξενηθήκαν εδώ και είδανε ότι έχει πλούτο το μοναστήρι, αλλά και οι συνοικισμοί που ήταν γύρω από το μοναστήρι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, άφηναν μέσα εκεί τα τιμαλφή τους για σιγουριά στον ηγούμενο. Έτσι λοιπόν ήρθανε μια νύχτα. Οι μοναχοί όμως εδώ ήταν και πολεμιστές. Είχανε το τείχος γύρω-γύρω και το φυλάγανε. Πολλές φορές προσπάθησαν οι Στρακινοί να το πάρουν, αλλά δεν μπορέσανε. Και τότε σκέφτηκαν να έρθουν τη νύχτα που γίνεται η λειτουργία μέσα στον ναό. Μπήκαν μέσα και τους βρίσκουν όλους να προσεύχονται. Αμέσως αρχίζει η σφαγή. Και μέσα στο ιερό ήταν ένας δόκιμος μοναχός που μάθαμε το όνομά του αργότερα, ο τριγούταν Γαβριήλ, ο οποίος είδε τη σφαγή και προσπάθησε να βγει από το παράθυρο του ιερού να ανεβεί επάνω στη στέγη να σωθεί. Κάποιο μάτι Στρακινού όμως το είδε αυτό. Και αφού σφαγιάστησαν όλοι οι μοναχοί, λαιλάτισαν το μοναστήρι και έβαλαν σκάλες να ανεβούν να πιάσουν και τον τελευταίο μάρτυρα, γιατί εφοβούντο τους κατοίκους των γύρω συγκισμών, δεν υπήρχε κανείς είδηση, τόσο ήταν ήσυχα η σφαγή και η κλοπή. Και ειδοποιήσει τους χωριανούς και έρθουν κάτω και πιάσουν στο δρόμο προς τη θάλασσα τους Στρακινούς. Αλλά όταν έβραν τη σκάλα και ανέβηκαν στη στέγη επάνω, είδαν τη στέγη να μεταβάλλεται σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και στο μέσο τον ταξιάρχη με σπαθί που έβγαζε φλόγες έτοιμος να επιτεθεί. Πανικόβλητοι αυτοί αφήνουν όλα τα κλοπημαία, κατεβαίνουν γρήγορα κάτω και τρέχουν προς τη θάλασσα.
Την άλλη μέρα το πρωί τους βρήκαν όλους σφαγμένους με μια μαχαιριά που άρχιζε από το μέτωπο και κατέβαινε και σταματούσε στον ομφαλό. Την τοποθεσία αυτή την ονόμασαν Μαχαιρά και μέχρι σήμερα έτσι ονομάζεται. Είναι δε σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ προς τη θάλασσα από τον Ταξιάρχη. Ο μοναχός ο οποίος διεσώθη από θαυμαστία είναι ο Ταξιάρχη. Όταν έφυγαν οι Σαρακινοί, κατεβαίνει κάτω να πάει μέσα στο ναό, μη τυχόν και υπάρχει κάποιος αδελφός του να βοηθήσει. Τους βρίσκει όλους σφαγμένους. Συγκεντρώνει λοιπόν το αίμα των μοναχών που ήταν κάτω στο δάπεδο, του ήρθε μια θεία έμπνευση να πάρει χώμα κοσκινισμένο, να το αναμίξει, να κάνει πυλό και να προσπαθήσει να απεικονίσει την εικόνα του Ταξιάρχη που είδε πάνω στη στέγη. Έβαλε προσευχή, μετάνοια και άρχισε. Όταν είχε φτιάξει αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε, διαπιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει, δεν φτάνει να ολοκληρωθεί το σώμα του Ταξιάρχη. Σκέφτηκε να το χαλάσει και να το αναπλάσει μικρότερο. Αλλά δύο πράγματα τον σταμάτησαν. Το ένα, ότι ο πυλός άρχισε να στεγνώνει, να κρυώνει, να γίνεται σκληρός. Καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να τον δουλέψει ξανά. Και δεύτερον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει. Έτσι το άφησε και το υπόλοιπο κάτω από το κουβούκλιο το έχει κάνει όπως κάνει ένα παιδί που με μια μονοκοντιλιά κάνει σώμα, χέρια και πόδια, έτσι, δυσανάλογο με αυτό το οποίο βλέπουμε. Η χάρη του Ταξιάρχη εμφανίζεται στις ζωές των ανθρώπων όποτε χρειαστούν τη βοήθεια και την προστασία του. Το πρόσωπο Ταξιάρχη είναι σχεδόν ανέγγιχτο. Μην ξεχνάτε όμως ότι ήταν πριν βάλουμε το τζάμι, εκτεθειμένο στον αέρα, στον ασπασμό, στο χάιδεμα, στο σκούπισμα με μπαμπάκι για να παρώνε την αγιοσύνη που κάνουν οι γυναίκες και να ήταν οπωσδήποτε από μάρμαρο, θα είχε λιώσει, όπως βλέπουμε φαγωμένα και αλλοιωμένα πρόσωπα από αγάλματα. Σίδρο να ήταν, πάλι θα είχε χάσει τη μορφή του. Αυτό, παρόλο που είναι λεπτό και όπως το ασπάζεστε πρώτα χωρίς τζάμι, ήταν ζεστό, όπως ασπάζεται μια σάρκα, αυτό παραμένει άφθορο. Όμως, μερικές γυναίκες, ιδιαίτερα γυναίκες, οι οποίες θεωρούν ότι η εικόνα είναι ο Άγιος και ότι το χρώμα ή ένα κομμάτι από ξύλο είναι φυλαχτό. Μια γυναίκα που η οποία έπασχε από καρκίνο με τον γεωκόπτη που έχει μέσα ένα σουγιαδάκι από το μέτωπο κατάφερε να μην το πάρει δύση κανείς και να πάρει ένα κομματάκι. Όταν πήγε στο σπίτι της το έβρε στο εικονοστάσιο της. Γονάτισε και θέλησε να προσευχηθεί. Αλλά χτυπάει η πόρτα και ανοίγει και μπαίνουν μέσα 5 παλικάρια με ενδυμασία δερμάτινη στολή παλιά στρατιωτικών. Ο ένας είχε σπαθί, το βγάζει από το θικάρι και το βάζει στο μέτωπό της και της λέει «Θα ήθελες κι εγώ να σου βγάλω ένα κομμάτι από το μέτωπό σου?» Εκείνη έμεινε. Τα άλλα 4 παλικάρια λέγανε «Μιχάλη, σε παρακαλούμε, άστο, δεν ήτανε, δεν το έκανε επίτηδες, το έκανε διότι έχει την πάθηση, το πήρε σαν φυλαχτό». Ηρέμησε το παλικάρι αυτό, έβαλε το σπαθί πάλι στο θικάρι και της είπε «Πρόσεξε, να βαδίζεις σωστά στην κοινωνία, μη κάνεις τέτοια λάθη, σε συγχωρώ». Και μετά εξαφανίστηκαν. Ήμασταν εγώ μαζί με τον πατήρ Χρήστο στο γραφείο κάτω του ναού. Την άλλη μέρα
Μετά από τη λειτουργία μας και χτυπά το τηλέφωνο. Μια γυναικεία φωνή μας λέει: «Θα είστε αύριο, σας παρακαλώ, στο μοναστήρι. Θέλω έναν ιερέα οπωσδήποτε, γιατί έρχομαι αεροπορικό το πρωί και θέλω να μου ψάξει μια παράκληση και να φέρω κάτι να δώσω εμπιστευτικά. Θα έρθω με τα γόνατα από τη στροφή επάνω». Και πραγματικά ήρθε το πρωί την άλλη μέρα με τα γόνατα από τη στροφή, καταματωμένα τα γόνατά της, και αφού πήγε μπροστά στην εικόνα κλαίγοντας, ζητώντας συγγνώμη, μας λέει: «Αυτό και αυτό το πήρα από καλοσύνη, δεν το πήρα από κακία, το πήρα για να με βοηθήσει όταν ξάχει στα ασθένειά μου. Αυτό και αυτό μου συνέβη». Και μας διηγείται το περιστατικό. Το πήρα λοιπόν εμείς, αλλά βλέπουμε το μέτωπο δεν είχε τίποτα. Ήταν θεραπευμένη η πληγή που είχε αφήσει. Το βάλαμε στο αρτοφόριο μαζί με το χρυσό όπως το έφερε. Και αυτό μετά από 40 ημέρες χάθηκε. Για να το πήρε κανείς αποκλείεται, γιατί το αρτοφόριο είναι φυλαγμένο με πλαστικό γύρω-γύρω. Αυτό συνέβη τότε, το γράψαμε στο περιοδικό, είναι μέσα γραμμένο, κατεγραμμένο, και το όνομά της και η διεύθυνσή της στα τηλέφωνά της. Η Εκκλησία τιμά τη χάρη των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8 Νοεμβρίου, η μέρα που γιορτάζει η πολεμική αεροπορία της χώρας μας. Είναι ο προστάτης, οι ταξιάρχες. Είναι οι προστάτες, οι άγγελοι της αεροπορίας μας. Ένα αεροπλάνο στην πύλη εξωτερική είναι χαρισμένο από το αρχηγείο της αεροπορίας πριν 5 χρόνια. Το έφεραν με δικά τους έξοδα, με δικού τους τεχνικούς της αεροπορίας, και επί μια εβδομάδα εδώ το θερμολογούσανε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι 4 τόνοι προς τιμήν και από ευγνωμοσύνη στους αρχαγγέλους μας. Τεράστιες αποστάσεις εκμηδενίζονται μπροστά στη βαθιά και ακλόνητη πίστη των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν τη χάρη του ταξιάρχη. Εδώ είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ που έρχονται από κάθε γωνιά της γης για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους, να δουν τη σωτηρία. Είτε να τον ευχαριστήσουν διότι κάποτε τους βοήθησε, είτε να παρακαλέσουν για κάτι το οποίο τους βασανίζει και έχουν ένα θέατο καημό στην καρδιά. Αυτά που βλέπουμε κάθε τόσο μπροστά στην εικόνα να εξετυλίγονται είναι φοβερά. Δείχνει ακριβώς τον πόνο ανάγλυφο του κόσμου που έρχονται και ζητάνε τη βοήθεια από τους Αγίους, από τον Θεό, διότι οι Άγιοι μεσητεύουν, δεν κάνουν θαύματα οι Άγιοι, ο Θεός κάνει το θαύμα, απλώς οι Άγιοι μεσητεύουν προς τον Κύριο.
Η πίστη του κόσμου στις ημέρες μας είναι πιο δυνατή από παλιά. Πρέπει να ξέρουμε ότι όπου υπάρχει πόνος, εκεί υπάρχει και ελπίδα και πίστη. Όταν καλοπερνάς, η πίστη αμβλύνεται. Όταν υποφέρεις, η πίστη γίνεται πιο δυνατή. Και τη βλέπουμε, τη ζούμε καθημερινά εδώ στον τόπο αυτόν. Όσο και αν θέλουν μερικοί να πνίξουν την πίστη, δεν το κατορθώσουν, γιατί η ελπίδα του κόσμου που φυτρώνει κοντά στο Θεό, κοντά σε τόπους που λατρεύεται ο Θεός, είναι ζωντανή και όλοι οι πονεμένοι απλώνουν το χέρι τους να την κόψουν, να την ακουμπήσουν. Και εδώ είναι ένας χώρος που η ελπίδα φυτρώνει, μεγαλώνει και έρχονται οι άνθρωποι να την ακουμπήσουν, να την πραγματώσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πιο συχνά σκηνές πίστεως σε αυτό εδώ το χώρο. Θαύματα τα οποία μας συγκλονίζουν. Τέτοια πίστη, γιατί το θαύμα είναι παιδί της πίστεως. Χωρίς πίστη θαύμα δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε «Η πίστη σου σε σωκέσαι, όχι εγώ, η πίστη σου με αναγκάζει να σε κάνω καλά». Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και έτσι είναι. Από κάθε γωνιά της γης έρχονται, από το εξωτερικό, από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλά πια από τους λεσβίους, έρχονται όλοι από 5 και 6 φορές το χρόνο. Αλλά έρχονται από έξω, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Γερμανία, μόνο και μόνο αεροπορικός να εκκλησιαστούν την Κυριακή, να κοινωνήσουν και να επιστρέψουν πίσω. Είναι τόσο δυνατή η πίστη που πραγματικά συγκλονίζει, μα συγκλονίζει, που τη βλέπουμε σε άτομα τα οποία δεν τα περιμένεις. Κρύβονται οι άνθρωποι. Κρύβονται διότι υπάρχει ειρωνία. Όμως αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κλονίσουν την πίστη, ματιοπονούν. 2000 χρόνια η πιο δυνατή της γης ήταν ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στην πίστη του Χριστού μας, και όλοι αυτοί χάθηκαν, ούτε τους γράφει ιστορία. Η Εκκλησία, ο Χριστός, ο Σταυρός, η σημαία, το μπαϊράκι του παραμένει ατόφιο να κυματίζει στον ορίζοντα. Γιατί εδώ το μοναστήρι αυτό είναι σε μια γωνιά της ακριτικής πατρίδας μας, μεταξύ δύο κρατών και δύο υπήρων, δύο λαών, δύο θρησκειών. Ανάμεσα. Γι' αυτό και έχει αναπεταμένες δυο σημαίες, την ελληνική και την βυζαντινή, δηλαδή της πατρίδος και της εκκλησίας. Και θα μένουν εκεί αναπεταμένες εσαΐ. Κανείς δεν θα μπορέσει να τις υποστεί. Μπροστά στην αναγλυφή εικόνα του ταξιάρχη βρίσκεται πάντα το σπαθί. Το ξύφος 28 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, πάντως έχει πολλά χρόνια, είναι πάνω από 20 χρόνια. Είμαστε επάνω στην παρέλαση και οι δύο ιερείς, και πήρε τηλέφωνο ο νεοκόρος, ο Μπάρμπα Βασίλης, την κοινότητα. Και ήρθε ο κλητήρας και μας λέει κάτω είναι ένας από τη Γερμανία που κρατάει ένα σπαθί και δεν το αφήνει, αλλά θέλει να έρθει κάποιος ιερέας να το παραδώσει σε εκείνο. Πραγματικά κατεβαίνει κάτω από την Χρήστος, βλέπει αυτόν και του λέει «Ξέρω που θα πάει το σπαθί, απλώς θέλω την άδειά σου και το βάλω πάνω».
και μπήκανε μέσα, το σπαθί ίσα ίσα που ήταν μπροστά στην εικόνα και το έβαλε. Όταν το ρώτησε τι συνέβη, του είπε: «Εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο στοιχημάτων, υπάλληλος είμαι». Και ήρθα εδώ, τον παρεκάλεσα τον ταξιάρχη να με βοηθήσει να βρω ένα σπίτι. Να πάρω ένα σπίτι, να καθίσω. Δεν είχα, επινίκιο είμαι. Και όταν γύρισα πίσω στην Αθήνα και μπήκα στο γραφείο, έρχεται κάποιος και μου δίνει ένα φάκελο χοντρό με 10 εκατομμύρια. Τόσο πουλούσε το σπίτι αυτός. Λέει, τι είναι αυτά. Λέει, μου είπες τι να βάλω και κέρδισα. Σε άκουσα και κέρδισα. Αυτά είναι δικά σου. Ίσα ίσα αυτά που έκανε το σπίτι. Αγοράζει το σπίτι. Ένα απόγευμα, γυρίζοντας από τη δουλειά, κάθισε στην πολυθρόνα, κοντά στο αυτό, στη θερμάστρα. Και ζεστονόμουν, με πήρε ο ύπνος. Και τότε χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα ένα παλικάρι, πάλι με δερμάτινη ενδυμασία, ντυμένος, και λέει, θέλω να μου φέρεις για από ευγνωμοσύνη ένα σπαθί στο σπίτι μου. Λέει, ποιος θα γεις εσύ. Λέει, ο Μιχάλης. Άμα θες σπαθί, λέει, φέρτε, μόνος το πάω. Εγώ λέει, δεν έχω σπαθί. Τι σπαθί θέλεις. Και ξύπνησε, χάθηκε αυτός ο νέος. Πέρασε αυτό και βρέθηκε στη Γερμανία και μπαίνει μέσα αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος, με το σπαθί στο χέρι και του λέει, μου το έδωσε αυτόν που ξέρεις να το πας εκεί που ξέρεις. Εγώ, λέει, σαν να βούλιαζε το πάτωμα, έμπαινα μαρμαρωμένος. Απλώς από τα χέρια μου, λέει, έτσι, και μου το έβαλε πας στα χέρια μου. Αυτό λέγεται το σπαθί. Τρέχω, λέει, γρήγορα για να προλάβω ποιος είναι, πού είναι, ποιος το έδωσε, τι γίνεται. Άφαντος. Και έτσι το έφερα το σπαθί. Είναι γιαπωνέζικο. Πώς ένα γιαπωνέζικο σπαθί βρίσκεται εδώ. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Τέσσερα χιλιόμετρα από την περιοχή Καλονί της Λέσβου βρίσκεται ένας ακόμα σημαντικός θρησκευτικός προορισμός του νησιού. Είναι η Μονή Λιμόνος. Χτισμένη πάνω στα ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού από τον Άγιο Ιγνάτιο, μετρά 5 αιώνες αδιάκοπης λειτουργίας. Η Μονή, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και σήμερα, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, εκπαιδευτική, αλλά και πνευματική ιστορία του νησιού. Πατέρα Νικόδημε, η ονομασία της Ιεράς Μονής Λιμόνος είναι τυχαία ονομασία? Καθόλου. Προέρχεται εκ της περιοχής η οποία είναι όντως κατάφυτος και κατάρρητος, ολόδροσος, πλήρης υδάτων και πηγών, πλήρης
δένδρων και ανθέων. Είναι ένας πραγματικός λιμών, πραγματικός ανθόκηπος και κατ' επέκταση παράδεισος. Παράδεισος αισθητός, παράδεισος νοητός, δεδομένου ότι από τα Βυζαντινών χρόνων, αλλά και από των μεταβυζαντινών χρόνων, από τις εποχές του Αγίου Ιγνατίου που επανιδρύθη η Μονή, καλλιεργούνται διαμέσου των προσευχομένων μοναχών εχριστιανικέ αρετέ. Η Μονή συγκεκριμένη που είμαστε σήμερα μετρά 500 χρόνια ζωής, 500 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Τι μπορούμε να πούμε για την ιστορία του μοναστηριού? Αυτή η αδιάλειπτος παρουσία δράσης και προσφορά της Μονής οφείλεται ακριβώς στο ότι στον θεμελιών της ευρίσκεται ένας Άγιος και μάλιστα του Βεληνικούς και της περιοπής του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος είναι ο πολιούχος της επαρχίας Μυθύμνης, ο οποίος ίδρυσε δύο μονάς, την Ιεράν Μονή Μεσσηνιωτήσης το 1523 και την Ιεράν Μονή Λιμόνος, επωνόματι του Αξιάρχου Μιχαήλ, το 1526. Ο αδιάλειπτος βίος αυτός επετεύχθη χάρις εις τας ευχάσκητας πρεσβείας του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος και μετά θάνατον ακόμη πρεσβεύει υπέρ αυτής και εφορεύει αυτήν και δια της χαριτοβρήτου Αγίας Κεφαλής του και των μυροβλητού των λειψάνων του πραγματικά διατηρεί την ευλογία του και την χάρη του εντός της Μονής αλλά και εκτός αυτής. Ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε κατά τους δυσχημένους χρόνους της δουλείας, έγινε το 1492 και εκείνη το 1567. Στον φάραγγα της Καλούνης εγεννήθη από γονείς προερχομένους εκ Κωνσταντινουπόλεως με το επίθετο Αγαλιανή. Ο Άγιος Ιγνάτιος ή το έγαμος καταρχάς εχείρευσε ένα κατουλιμού που ενέσκυψε και απροφαρίστηκε από τον τέκνον του Πληνενός και παρέλαβε τον πατέρα του ιερέα Μανουήλ Αγαλιανό, τον ιό του Μεθόδιον και αγέννητο και οι τρεις μοναχοί. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επειδή ακριβώς εμοιράστη το πυγρό ψωμί της δουλείας μετά του καταδυναστευμένου λαού του, της επαρχίας Μυθύμνης και ολοκλήρου της Λέσβου και επειδή όπως λέγει ο σοφός λαός έφαγε ψωμί και αλάτι μαζί του, πραγματικά είναι θρονίστη στις καρδίες του έτιζον και ανεδείχθη και ανεγνωρίστη ως ο κατεξοχήν πατήρ, προστάτης και βοηθός, ως ο επίσημος προνοητής και συντηρητής και φροντιστής του δούλου γένους, ο οποίος εξάλλου όπως γνωρίζουμε εκ της διαθήκης του είχε ιδρύσει ξενώνα και εδέχεται τους πάντας, όλους τους πτωχούς και μεριστάτους και περαστικούς. Κατά παράδοση εδώ, όποιος διήρχεται ελάμβανε πλουσίαν την φιλοξενία και ο βιαζόμενος για να συνεχίσει την οδηπορία του προς τα χωρία ελάμβανε το μερίδιό του από πλευράς άρτου και από πλευράς τυρού το γνωστό κουμούλι, ο άρτος των μοναχών και το κεφαλοτήριο γνωστών και περιζήτητων. Επίσης ο Άγιος Ιγνάτιος ως ιεραπόστολος της περιοχής περιήρχεται όλα τα χωρία της επαρχίας και ευεγγελίζεται Χριστόν και Ελλάδα. Σημειώσετε ότι μετά από την πλουσία του αυτού δράσην εκοιμήθη ηρέμα οσιακά έξω της σειράς μας μεσηνιωτήσεις και εκεί και ετάφη. Έκτοτε εκτός από την πλουσίαν προσφορά του και ένεκα της αποδείξεως της αγιότητός του, ενερθρονίστη στας ψυχάς των επαρχιωτών του και όλων των Ορθοδόξων ως ένας Άγιος μυροβλήτης, ως ένας Άγιος πρικισμένος με έκτακτα χαρίσματα και ιδιαίτερα με το χάρισμα των Αγίων της Επτανήσου να εξάγουν τα δαιμόνια. Και πολλοί προστρέχουν εδώ και προσήρχονται εδώ, υπάρχουν μάλιστα οι Χαλκοί κρίκοι εις τους σκίωνας στους κεντρικούς του Καθολικού, εις τους οποίους προσέδιναν τους αλυσοδεμένους δαιμονιζομένους και τους ανεγίνωσκαν τους εξορκισμούς οι ιερομόναχοι της Μονής επί 40 ημέρας και θεραπεύοντο και ζουν ακόμη πολλοί θεραπευθέντες οι οποίοι εδώ ιατρεύθησαν. Πας ένας προσκυνητής δύναται να προσκυνήσει και την Αγία του και χαριτόβριτον Αγίαν Κάραν και Κεφαλήν και το ευλογημένον κελίον του εις το οποίον έζησε επί χρόνους μακρούς με χαμευνίαν, δηλαδή κοιμόμενος χαμε, ευνή είναι αρχαία λέξη που σημαίνει ο κράβατος του ύπνου, με χαμεκητίαν το ίδιο, κοιταζόμενος χαμε,
στο έδαφος και με πάνηχον στάσιν και όρθιος όλη νύχτα προσευχόμενος με ανεπεπτωμένα στα σχήρας. Έτσι ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, ως αληθός και όντως υπόπτερος, προσήφιετο εις τον Θεόν υπέρ του λαού του και υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων. Το κελίον του Αγίου είναι πλήρες χάριτος και ευλογίας και έχει μια θαυμασία τη χωραφία της υπαπαντής του Κυρίου 500 ετών του 16ου αιώνα να παρουσιάσει και να προβάλλει. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Στη σημερινή του μορφή, το καθολικό είναι τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική. Ο ναός έχει αγιογραφηθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους. Οι αρχικές στιχογραφίες φέρουν στοιχεία της μακεδονικής τεχνοτροπίας του 15ου αιώνα. Το εντυπωσιακό του τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο. Το κυριότερο μέλημα του Αγίου ήταν η τιμή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Εντολιμόνη και ανίδρυσε εκ θεμελίων παλαιών των ναών, ο οποίος υπήρξε Βυζαντινός αλλά κατερυπωμένος πλέον, και εδώ απέκτησε την καρδία της Μονή, των καθολικών της, το οποίο και τότε αλλά και τώρα πρωτεύει μεταξύ των καθολικών του ελλαδικού χώρου. Στην εποχή του Αγίου των καθολικών ή των ιστορημένων από σπουδαίους αγιογράφους της μακεδονικής παραδόσεως, θα έλεγε κανείς ότι τα έργα τα οποία παρουσιάζονται εντός του Ιερού Βήματος και έχουν επεσχάτων αποκαλυφθεί, ετυχογραφία δηλαδή της εποχής του, ότι είναι του Πανσελίνου. Οι αγιογραφίες υπέροχες, εκφραστικές, αλλά επί το πλείστον νατουραλιστικής τέχνης και παραδόσεως, έχουν κατασκευαστεί από ένα συνεργείο αγιορητών πατέρων, ασφαλώς από το Δοχιάρη, διότι πριτανεύει η παράσταση του θαύματος των ταξιαρχών εις το Δοχιάρη του Αγίου Όρους που έστησαν τον πέδα εκ του πνιγμού τόσο επί του τέμπλου όσον και εις τον Άρθικα, και διαχειρός νικηφόρου αγιορείτου καρίστου και αρίστου δηλαδή ζωγράφου, επετεύχθη αυτό το μεγαλείον της καθολικής αγιογραφήσεως του ναού, η σημείον ώστε ακόμη και τα ανώφλια των παραθύρων να είναι ιστορημένα. Είναι η γνωστή αγιογραφική κύκλη των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων Αρδρών. Ουδε μία γυναίκα εμφυλοχωρεί εδώ, μόνον η Παναγία, όπως και στο Άγιον Όρος, και επικρατεί στην κεντρική ζώνη η ερμηνεία των χαιρετισμών της Θεοτόκου από του Α, άνωθι της εισόδου, μέχρι του Ω, επίσης δίπλα στην είσοδο του Καθολικού. Εκείνα τα οποία καθιστούν το καθολικό πρώτον και εντυπωσιακόν είναι το τέμπλον τεραστίων διαστάσεων, ξυλόγλυπτον, επίχρυσον, με τας εικόνας αναλυωμένας κάτωθι στα θωράκια διεξέργων και πράγματι αγαλματοποιημένων παραστάσεων, και το ταβάνι ξυλόγλυπτον και ζωγραφιστών, με επικρατούντας τους ρόδακας, σύμβολα του ηλίου της δικαιοσύνης, οι οποίοι ρόδακες ως ηλίοι παρουσιάζουν τα σακτίνας στροβιλοειδώς διατεταγμένας. Εις το καθολικόν, όπως προείπα, δεν εμφυλοχωρεί ουδε μία γυναικεία, ακόμη και αγία μορφή, ημιμόνον η μορφή της Κυρίας Θεοτόκου. Δια τούτο και κατ' εντολήν του Αγίου Ιγνατίου του Κτήτορος, δεν εισέρχονται εδώ γυναίκες, ημιμόνον άνδρες. Thank you.
Μέσα σε αυτό το ιερό θερμοκήπιο, από τα χρόνια του Αγίου Ιγνατίου, καλλιεργήθηκαν όλες οι τέχνες και διαφυλάχθηκαν οι πολιτιστικές αξίες. Οι λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες της λιμωνιακής αδελφότητας καλύφθηκαν στο πέρασμα των αιώνων από εκατοντάδες χειρόγραφα βιβλία, φύλακες και φορείς της βυζαντινής και μεταβυζαντινής πνευματικής παραγωγής. Η συλλογή των φορητών εικόνων της Μονής αποτελείται από 300 περίπου εικόνες. Αρκετές από αυτές αποτελούν εξαίρετα δείγματα της μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Κατά τους 5 αιώνες λειτουργίας της Μονής, συγκεντρώθηκαν στο σκευοφυλάκιό της πολλά και ποικίλα κοιμήλια, τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Επίχρυσα και επάργυρα Ευαγγέλια, εκκλησιαστικά σκεύη, χρυσοκέντητα άμφια, αλλά και κοιμήλια του Αγίου Ιγνατίου, ιδρυτή της Μονής. Η στενή σχέση της Μονής Λιμόνος με την τοπική κοινωνία αντικατοπτρίζεται με ευκρίνεια στη λαογραφική συλλογή του μουσείου. Πατέρα Νικόδημε, ο επισκέπτης προσκυνητής που έρχεται εδώ στη Μονή Λιμόνος, τι μπορεί να δει? Επιπλέον, ο ΠΑΣ επισκέπτης έχει να επεκταθεί εις τα μετόχια, τα οποία είναι 8 των αριθμών, παρατεταγμένα εις ακτίνα 5 χιλιόμετρων κύκλο της Μονής, από τις Ανεμότιας μέχρι της Αγίας Παρασκευής μέχρι της Καλονής, και εις ένα εξ αυτών εις τους Αγίους Αναργύρους μπορεί να θαυμάσει την παρουσία της γνώσεως και της επιστήμης με την λειτουργία από 20 ετίας και πλέον παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Άγντερ της Νοτίου Νορβηγίας, εις το οποίο πανεπιστήμιο από του Απριλίου μέχρι του Οκτωβρίου διδάσκονται 100 φοιτητές φιλοσοφίας, ιστορίας, τέχνης, θρησκείας και περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολλά παρεκκλήσια, 208 τον αριθμό, τα οποία η ευλάβεια και η γενεοδορία των πιστών προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τη Μακεδονία έχει προσφέρει, και φιλοδοξούμε να τα αναβιβάσουμε στον αριθμό των 365, ούτως ώστε να καλύψουμε όλα στα σημέρα του ενιαυτού και έτσι να έχουμε κάθε ημέρα λειτουργία εις τον εορτάζοντα ναόν και να τιμώνται όλοι οι Άγιοι του έτους αξιοχρέως και αγιοπρεπώς. Ακόμη μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει την πλουσία χλωρίδα και την πανίδα, για την οποία καυχόμεθα ότι πρωτεύουμε εν Ελλάδη. Έχουμε παντός είδους δένδρα, παντός είδους άνθη, και έχουμε ακόμη και μεγάλη ποικιλία ζώων, τα οποία και την αγρίαν πανίδα αλλά και την εγχωρίαν πανίδα παρουσιάζουν και κατά τον καλύτερο τρόπο προβάλλουν. Έχουμε ελάφια, έχουμε κατσικάκια, τα λεγόμενα αλπίνους, έχουμε μικρά κατσικάκια από το Νεπάλ, τα λεγόμενα νανάκια, έχουμε επίσης άλλου είδους και μια ιδιαίτερα ράτσα από τον Καναδά χειριδίων, τα οποία δίκην στρατού με την φωνή μου και μόνον παρατάσσονται και παρακολουθεί κανείς μίαν ολόκληρων πορείαν, είτε χειριδίων, είτε κατσικαδίων, είτε ελαφιών, να προστρέχουν προς τον καθημέραν διατρέφοντα αυτούς. Την εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης, ο προσκυνητής στη Μονή Λιμόνος, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει ως μία μικρή κυβωτό. Πολύ ωραία το είπατε, μικρά κυβωτός, ιερά κυβωτός, αγία κυβωτός, και διότι είναι κυβωτός όπως και το Άγιον Όρος κυβωτός της Ορθοδοξίας, όπως και Πάσα Μονή κυβωτός της Ευσεβίας, της Πίστεως, της Συμνοδίας. Κάθε μονή είναι όντως
εργαστήριων γνώσεως, αλλά και εργαστήριων πίστεως και ευσεβίας. Από αρχαιοτά των χρόνων στα μονάσια καλλιεργούνται τα γράμματα, ακόμη και η καλλιγραφία που είναι και αυτό μια σπουδαία και θαυμασία επιστήμη και τέχνη, και δι' αυτών των φιλοπόνων μοναχών με τα καλλιγραφήματά των, με τα λειτουργήματά των διατηρήθησαν και τα κλασικά και τα βυζαντινά γράμματα. Επομένως, Εμονέ είναι πραγματικά θερμοκήπια, πραγματικά εργαστήρια, πραγματικά πανεπιστήμια και φροντιστήρια των τεχνών και των επιστημών. Ο Άγιος Ιγνάτιος βλέπετε, εννοείται ο έγαμος, εννοείται ο πάμπλουτος, εννοείται ο μεμορφωμένος, πολυτάλαντος, θα έλεγε κανείς μία όχι απλώς ιδιοφυΐα αλλά μεγαλοφυΐα για την εποχή του. Εν τούτης εγκατέλειψε τα πάντα και έγινε μοναχός και εκείνος και ο γιος του και ο πατέρας του και δια του μοναχικού ιδεώδους προσέφερε τα πάντα εις τον λαό, διότι ο μοναχός δεν σημαίνει αυτός ο ιδιωτελής άνθρωπος ο οποίος κλείνεται στον εαυτόν του και μόνο δια τον εαυτόν του φροντίζει, όχι. Μοναχός σημαίνει αυτός ο οποίος αποδεσμεύεται από την ύλη και από τα κοσμικά μερίμνας και φροντίδας ακριβώς δια να επιστρατεύσει όλες του τις δυνατότητες και να τας δώσει προς βοήθεια του κόσμου. Αυτός είναι ο μοναχός. Κάθε μονή αποτελεί ένα φωτεινό μονοπάτι και βεβαίως κάθε μοναχός ο οποίος απαλλείται τον κόσμο και ακολουθεί την οδόν αυτής της προσευχής, της νηστείας, της ασκήσεως, της πτωχίας και της εγκρατείας είναι ένα φωτεινό μονοπάτι που πατώνει μέσα στα τόσα σκοτεινά και δύσβατα μονοπάτια της εποχής μας, τα οποία δυστυχώς μας απογοητεύουν. Ζω 48 χρόνια εντός της Μονής από τις ηλικίες 26 ετών και αν ο Θεός με χάριζεν 1000 εισέτη έτη θα ήθελα και αυτά να τα ζήσω εδώ, εις αυτήν την Μονή. Τι έχει εδώ? Νομίζω ότι δεν έχει ουδε μία άλλη Μονή. Τον Άγιον Ιγνάτιον, το υπέροχον Καθολικόν, τα μοναδικά μουσεία, την υπέροχον Χλωρίδα και Πανίδα, τον πραγματικόν και αληθή λιμόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.